Λοιπόν, 9 και 10, 9 και 12 και πάμε να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις στα κόμματα. Είναι ο κύριος Νίκος Ρωμανός μαζί μας, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είχαμε γελάτε, κύριε Ρωμανέ, γιατί βλέπετε απέναντί. Καλημέρα και το λέω με θετική. Κάνετε, θετική. Γιατί βλέπετε σαν αντιπολίτευση τίποτα. Εμείς, όπως ξέρετε, δεν ασχολούμαστε μετά τις αντιπολίτευσες. Θα ερωτηθείτε, κύριε Ρωμανέ. Θα ερωτηθείτε για το αν ασχολείστε και πόσο. Θα ερωτηθείτε. Ο κ. Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας. Καλημέρα. Παρακαλώ να ξεκινήσω την κυρία της παρέας, την κυρία Ευαγγελία Γιακούλη που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Γιακούλη. Ελπίζω ο κ. Ρωμανός χαμογελάει επειδή βλέπει εμάς και χαίρεται. Προφανώς και γι' αυτό. Πώς βλέπει η κυβέρνηση αλήθεια αυτό που γίνεται στην αντιπολίτευση? Μην μου πείτε ότι κλαίτε από στεναχώρια. Είναι ξεχωριστά στο ΣΥΡΙΖΑ και μπροστά στο ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ έχει εκλογές στην Κυριακή. Καταρχάς, ξεκινάω από το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς. Θεωρώ ότι έχει θετικό πρόσημο κάθε διαδικασία ανοιχτή, κάθε διαδικασία η οποία προσφέρει στη συμμετοχή των πολιτών. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ακούσαμε έτσι, σχόλια για τη συμμετοχή που προφανώς και αυτή η θετική ήταν το ότι υπήρχε μια αύξηση τη συμμετοχή σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία. Καλή συμμετοχή. 300.000 είναι καλή συμμετοχή για ένα κόμμα του 13-14%. Δεν νομίζω ότι ήταν για τα πανηγύρια που είδα, ενώ για τους διθυράμβους που είδα σε σχέση με τη συμμετοχή. 100.000 περισσότεροι ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ πήγαν σε εκλογές για τον κύριο Μητσοτάκη. 416.000. Θυμάμαι να μπαίνει ο Με 30% στις, είναι Δημοκρατία. Να μιλάνε όλοι για 300.000 πλάς, άκουσα και για 350 κτλ. Το πετύχαμε. Εντάξει, 303 πήγαν. Οριακά πέρασε τις 300. Εν πάση περιπτώσει, και ξαναλέω. Μην υποτιμάτε τον κόσμο τόσο. Δεν υποτιμάω κανέναν. Για ένα ακόμα 13-14% σου επιχειρήσει. Δεν υποτιμάω κανέναν. Λέω απλά ότι το 21 με κορονοϊό. Με την αντιπολίτευση να έχει ένα ισχυρό πόλο που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ τότε, πολύ πιο ισχυρό από σήμερα. Και με τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά να είναι σχεδόν στα μισά από σήμερα, η συμμετοχή ήταν 10% μικρότερη από σήμερα. Αυτό λέω. Ναι. Από εκεί και πέρα. Το υποτιμάτε λίγο. Δεν το υποτιμάω. Καταλαβαίνω. Βάζω τα στοιχεία όσο έχουν. Δεν νομίζω ότι είπα κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ούτε υποτιμώ, ούτε προφανώς είναι δουλειά μου το να πανηγυρίσω. Υποτιμάτε, πάμε παρακάτω. Δεν είναι δουλειά μου ούτε να υποτιμήσω, ούτε να πανηγυρίσω. Πώς δουλειά σας είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Για να πάω και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και για να το κλείσω, νομίζω πιάνει και τους δύο αυτό που θα πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει τις δικές του διαδικασίες. Βλέπω μια ανταλλαγή εξοδίκων για διαρροή προσωπικών δεδομένων από ανθρώπους οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα έκαναν σημαία την ευαισθησία τους για τα προσωπικά δεδομένα και ούτω καθεξής με διάφορες υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω πώς θα καταλήξει η διαδικασία στο κάθε ένα από τα δύο κόμματα. Εγώ αυτό που εύχομαι πραγματικά και το λέω με πάσα ειλικρίνεια είναι από αυτές τις διαδικασίες να βγει μια ισχυρή δημιουργική αντιπολίτευση. Αυτό το χρειάζεται το πολιτικό σύστημα, είναι το θεσμικά ορθό και θεωρώ ότι θα βελτιώσει τον πολιτικό διάλογο και το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου από το οποίο μόνο κερδισμένοι μπορούν να βγουν οι πολίτες. Και αυτός είναι και ο τελικός στόχος όλων. Θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει ένας, γιατί δημοσκοπικά τουλάχιστον, αυτό που λέμε θεσμική αντιπολίτευση? Θεωρώ ότι ο στόχος, φαντάζομαι, θα έπρεπε να είναι και των δύο κομμάτων, δεν ξέρω εγώ πώς θα καταλήξουν τα πράγματα και τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα, να δημιουργηθεί μια ισχυρή δημιουργική αντιπολίτευση στον τόπο. Μάλιστα. Το από πού θα προέλθει και πώς θα γίνει αυτό, προφανώς μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως τα ποσοστά της Δημοκρατίας καταραίουν χωρίς αντιπολίτευση απέναντι. Πόσο μάλλον αν υπήρχε αντιπολίτευση. Εγώ επιμένω ότι ακόμα και στο επίπεδο που το βάζετε, ζημιά κάνει το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Όταν δεν υπάρχει. Η αντιπολίτευση η οποία γνωρίζετε πολύ καλά ότι συσπηρώνει, η αντιπολίτευση η οποία εκ των πραγμάτων οδηγεί τον πολίτη στην δημοκρατία. Όχι. Που ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΠΑΣΟΚ δοκιμάζονται. Με πολύ ψυχραιμία βάζω όλους τους παράγοντες στο τραπέζι. Όταν λοιπόν ο πολίτης έχει να συγκρίνει μια κυβέρνηση με τα λάθη και τα σωστά της, η οποία πάει σε μια συγκεκριμένη πορεία, η οποία δεσμεύεται για συγκεκριμένα πράγματα και τα κάνει κ.ο.κ. με μια αντιπολίτευση και τις αντιπροτάσεις της, τότε είναι πολύ πιο υγιές το περιβάλλον και πολύ καλύτερη και δικαιότερη, αν θέλετε, και η κρίση των πολιτών. Άρα θέλετε αντίπαλα για να εκτοξευθείτε και πάλι. Εγώ λέω ότι το υγιές είναι να υπάρχει ένα σύστημα διπολικό, ένα σύστημα με μια ισχυρή κυβέρνηση και μια ισχυρή δημιουργική αντιπολίτευση. Προφανώς δεν έχω καμία προτίμηση και φαντάζομαι ότι αυτό θα το αποφασίσουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε στις κάλπες. Κύριε Μπάρκα, πάμε σε μια κεντρική επιτροπή. Εκεί φαντάζομαι θα τεθεί θέμα διαγραφής του κ. Κασελάκη. Αυτά που είδαμε. Πιστεύετε ότι έτσι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε, η πορεία μας είναι μια συνεχής πορεία ρευστοποίησης.
Μια στενάχωρη κατά την άποψή μου, τουλάχιστον για μένα προσωπικά μιλάω. Δεν εκφράζω κανέναν άλλον, τον εαυτό μου εκφράζω πάντα. Στενάχωρη διαδικασία, η οποία ρευστοποιεί συνεχώς τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα κυβερνητικό, είναι κόμμα το οποίο δίνει μάχες καθημερινά αντιπολίτευσης. Είναι κόμμα κυβερνητικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται πάρα πολύ. Είναι σε μονοψήφια ποσοστά. Να σας θυμίσω ότι και πέρυσι το Φλεβάρι σε μονοψήφια ήμασταν. Τρεις μήνες μετά καταφέραμε και διατηρήσαμε τη δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές. Αλλά αν μιλάμε με τις δημοσκοπήσεις, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ γιατί ενώ κάνουμε αντιπολίτευση, εγώ θέλω να σας πω ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Πολλά μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για τη μη χρηστή διοίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση, παραδείγματος χάρη στα Αγία. Να δω αν έχετε ακούσει τι γίνεται εκεί με τον. Τι δημοσιεύματα υπάρχουν για τον Περιφερειάρχη Πύρου. Τι σημαίνει δημόσια διοίκηση, τι σημαίνει ελληνική αστυνομία, όπου οι Έλληνες αστυνομικοί, ας πούμε, λένε με δικές τους δηλώσεις ότι δεν μπορούν να προστατεύσουν ούτε τον εαυτό τους με τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Χρυσοχοίδης λειτουργεί στο Υπουργείο. Ωραία. Κάνουμε αντιπολίτευση. Όμως είναι σαφές ότι, για να σας προλάβω, κύριε Στάθη, είναι μπροστά οι ειδήσεις αυτού του τύπου. Και πώς νομίζω, να μην νομίζω, είναι. Εδώ ζητείτε η διαγραφή του πρώην πρόεδρου του κόμματος και υποψηφίου προέδρου. Που ο ίδιος δηλώνει ακόμα πρόεδρος. Ο οποίος θέλει εξώδικο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και στην Πολιτική Γραμματεία. Ως πρόεδρος, ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποια στελέχη έχουν αποφασίσει αυτή τη διαδικασία. Εγώ επιτρέψτε μου για ακόμα μια φορά, το λέω, σας ζητώ συγγνώμη και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Δεν είμαι εμπορικός αυτή την περίοδο. Δηλαδή δεν θα εκτοξεύσω κατηγορίες και. Δεν θα συμβάλλω, αν θέλετε, σε αυτό το μήλο το νοσοκομματικό. Θα προσπαθήσω με τον τρόπο μου και με τον ρόλο μου να ασκήσω πίεση στην κυβέρνηση και να προσπαθήσω να διατηρήσω τα πόδια του το κόμμα μου. Ναι, αλλά προφανώς ως βουλευτής έχετε άποψη αν είναι ορθό να σταλεί ένα εξώδικο στο κόμμα, αν θα πρέπει να διαγραφεί ο πρώην πρόεδρος. Και τα δύο. Αυτά δεν είναι θέμα οργάνων, είναι θέμα δημόσιας παρουσίας εδώ. Και στα δύο. Σε δημόσια θέα γίνονται. Προφανώς αφορούν και εμένα. Όχι μόνο εσάς. Αφορούν όλους. Τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν. Προφανώς. Και σας λέω και τους πολίτες. Σας λέω και τα δύο. Έχει παλέψει για το ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια. Σας λέω και τα δύο είναι λάθος. Και τα δύο είναι λάθος. Από πότε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Και στο συνασπισμό του 1999. Ωραία. Αυτό άρα που βλέπετε τώρα σας αρέσει. Και το εξώδικο. Σας είπα όχι. Είναι δυνατόν να μου αρέσει. Είναι δυνατόν ο πρόεδρος του κόμματος που θέλει να επανεκλεγεί και υπογράφει ως πρόεδρος του κόμματος να στέλνει εξώδικο στο κόμμα που θέλει να ηγηθεί. Είναι λογικό η Κεντρική Επιτροπή να θέλει να διαγράψει έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος ο οποίος θέλει να ξανά είναι υποψήφιος. Αυτά τα πράγματα δεν βοηθούν. Δεν βοηθάνε. Να σας πω κάτι, κύριε Μπάρκα, τώρα. Δεν υπάρχει, φαντάζομαι, εκεί έξω ένας τηλεθεατής ο οποίος να τον ρωτήσει πώς θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες και να σου πει θα στολί μαζί. Το αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να είναι υπερβολή αυτό που λέω, έτσι. Όχι, δεν καθόλου υπερβολή. Αλλά, να σας πω κάτι. Με αυτά που ακούμε, εννοώ. Και χωρίς καμία γνώση ρεπορτάζ επιπλέον παραπάνω. Δεν είναι θέμα ρεπορτάζ, είναι θέμα δηλώσεων. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορεί ο Μπάρκας με το Στάθη όταν εκτοξεύουν ο ένας για τον άλλον τέτοιου είδους κατηγορίες την επομένη να συνεπάρξουν. Ναι. Βεβαίως αυτό έχει συμβεί σε άλλα κόμματα. Έτσι, δηλαδή, έχει συμβεί κόμματα τα οποία έχουν παίξει καρεκλιές στα συνέδριά τους την επομένη να είναι μαζί. Όμως, τέτοιου είδους κατηγορίες και εμένα. Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ δεν θέλω να συμβάλλω. Δεν θέλω να είμαι μέρος του προβλημάτος. Θέλω να είμαι μέρος της λύσης. Ο σύντροφός σας, ο κ. Ζαχαριάδης, θες μιλούσε στο Άξιον και είπε ότι τόσο καιρό. Μας έκανε ρεζίλι. Έγινα ρεζίλι, λέει, αριστερός άνθρωπος. Έβγαινα κατάπια το πατρί, θρησκεία, οικογένεια και έβγαινα στα κανάλια. Ακούστε. Και προσπαθούν να την περασπιστώ. Ακούστε, κύριε Στάθη, σας έχω πει και πάλι στην εκπομπή σας, το έχω πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θέλουν να διεκδικήσουν την ηγεσία του κόμματος, πρέπει να έχουν μια πολιτική πλατφόρμα. Δεν πηγαίνουμε με πρόσωπα. Πηγαίνουμε με πολιτικές πλατφόρμες. Τι λέμε. Για τη δημόσια υγεία, τι λέμε για τη δημόσια παιδεία, τι λέμε για τα δημόσια οικονομικά, τι λέμε για την ακρίβεια. Ναι, αλλά τις προηγούμενες εκλογές. Επιτρέψτε πρόσωπο τις κέρδισε. Επιτρέψτε. Δεν κέρδισε πλατφόρμα. Ακούστε με. Κασελάκης πρόσωπο. Μου επιτρέπετε λίγο. Μου επιτρέπω, γι' αυτό το λέω. Ναι. Εγώ λοιπόν στις προηγούμενες σωσοκομματικές εκλογές ήμουνα με συγκεκριμένη υπόψη. Με συγκεκριμένη πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Δεν άλλαξα εγώ.
Δεν είπα την πρώτη Κυριακή θα είμαι με την κυρία Λιακούλη. Συγγνώμη, κυρία Λιακούλη, που χρησιμοποιώ το όνομά σας. Συγγνώμη, με, δεν πειράζει. Και τη δεύτερη Κυριακή με τον κύριο Στάθη. Δεν είπα αυτό. Είπα πολιτικά στέκομαι σε μια εκλογική διαναμέτρηση και, και είμαι με αυτήν. Θα πρέπει λοιπόν σε τέτοιου είδους διαδικασίες να έχουμε και, και ένα είδος αυτοκριτικής. Δηλαδή να πούμε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έκανα λάθος. Έκανα λάθος που επέλεξα τον κύριο Στάθη. Και τώρα θεωρώ ότι πολιτικά πρέπει να σταθούμε για να ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι αναγκαίος για την κοινωνία, πρέπει πολιτικά να αποφασίσουμε ποιος θα είναι πρόεδρος. Να ρίξουμε τους τόνους, να διεκδικήσουμε την, αν θέλετε, την μέγιστη δυνατή ενότητα και να πάμε παρακάτω το κόμμα μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Έκλεισε τον Νίκο Παπά, κάνει. Δεν κατάλαβα. Γιατί, είναι Νίκο Παπά. Όχι, γιατί σαν να φωτογραφίσετε τον κύριο Νίκο Παπά. Ότι εγώ ήμουν την πρώτη Κυριακή με ένα τέτοιο, μετά πήγα σε άλλον και. Δεν είναι. Για τον εαυτό μου μιλάω. Το κατάλαβα. Φαίνεται παράδειγμα, ρε. Είναι δυνατόν να μην πω ότι. Δεν μπορώ να πω και τον εαυτό μου, δηλαδή. Να πω και κάτι άλλο. Όταν λέω και τον εαυτό μου, ναι, κύριε Κολοκυθά, δεν περιγράφω εσάς. Τον εαυτό μου περιγράφω. Ναι. Και το τι προσπαθώ εγώ στο κόμμα μου να κάνω. Θα είναι προωθητικό για το ΣΥΡΙΖΑ, καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, να επανεκλεγεί, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Κασελάκης. Δηλαδή, αν ο κύριος Κασελάκης επανεκλεγεί και κάνει σοβαρά πράγματα, το θέμα είναι να κάνουμε σοβαρά πράγματα. Ο κύριος Κασελάκης, όλοι λένε και ο ίδιος λέει ότι δεν έκανε πολλά λάθη κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Πολλά λάθη. Δεν σεβάστηκε τα όργανα, δεν έκανε πράγματα, δεν έφτιαξε ομάδα, πολιτική ομάδα που να ανοιχτή πολιτική ομάδα, να βάλει στελέχη μέσα που να τον βοηθάνε. Εγώ καταψήφισα την πρότασή του, παραδείγματος χάρη, για αλλαγές στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στάθηκα πολιτικά, κύριε Στάθη, σε αυτό όμως. Δεν είπα δεν μου αρέσει ο Μπάρκας και θα ψηφίσω το Στάθη. Δεν είναι αυτό. Δεν μου αρέσει ο ένας και δεν. Πολιτικά στέκομαι. Στις προτάσεις του κόμματος, ναι, στο πώς στέκεται στην κοινωνία. Πολιτικές πλατφόρμες χρειαζόμαστε. Μόλις τώρα μου ενημερώνω ότι ο κύριος Πέτρος Παπάς είπε ότι ήταν εξευτελιστική η πορεία του κυρίου Ζαχαριάδη στο Δήμο της Αθήνας. Είναι δυνατό. Ακούστε τώρα. Ακούστε με τώρα. Συγγνώμη που σας μεταφέρω δηλώσεις. Για το ύφος των δηλώσεων το λέω τώρα. Για να τις σχολιάσετε εσείς. Το ζητώ συγγνώμη, Σταθή, ακούστε. Αλλά ξέρετε κάτι. Την ώρα που λέτε εσείς αυτά. Ναι, εσείς βγαίνετε. Ακούσα την ώρα που λέτε εσείς αυτά που λέτε. Και δεν είναι τον κύριο Παπά που είναι συμπαθής κιόλα. Θλίβομαι. Θλίβομαι. Μάλιστα. Ευχαριστώ, τι να σας πω τώρα, ευχαριστώ για αυτό που κάνετε. Τι να σας πω τώρα. Αλλά θλίβομαι. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Λιακούλη. Θλίβομαι. Ακούστε. Μισό λεπτό. Κυρία Λιακούλη, συγγνώμη. Σε δηλώσεις. Τα είχαμε ότι πρέπει να γίνουμε ένα κοινωνικά φιλελεύθερο κόμμα. Αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία, το έλεγε το 1974, δεν το λέμε εμείς. Κοινωνικός φιλελευθερισμός. Αυτό έλεγε. Αυτό δεν λέτε και. Αυτές είναι οι ιδρυτικές αρχές και αξίες μας, τις οποίες υπηρετούμε. Αν ήθελα να είμαι κοινωνικά φιλελεύθερος, θα επέλεγα να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Στη ΔΑΠ ως φοιτητής. Δεν πήγα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που εκφράζει την αριστερά και την κεντροαριστερά στη χώρα μας, ένα ριζοσπαστικό κόμμα. Είναι αριστερός, ρε παιδί μου, Κασελάκης. Τι να σας πω. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ είμαι, εγώ είμαι αριστερός άνθρωπος και θέλω κοινωνικά δίκαιες λύσεις. Θέλω μια κοινωνία η οποία να έχει δημόσια υγεία. Να μπορεί να προστατεύει τους ανθρώπους. Να μπορεί ο πατέρας μου, ο οποίος είναι ασθενής, να μην περιμένει στα ΚΕΠΑ 6 μήνες για να πάρει μια αίτηση αναπηρίας, ναι, αλλά λοιπόν, θέλω ένα κοινωνικά δίκαιο. Ζηλεύετε τις διαδικασίες στο Πασόκ, τις ζηλεύετε για να πάμε τώρα στην κυρία Γιακούλη, όπως έγιναν. Είναι δυνατόν να μην, όχι να ζηλεύω, τώρα το ζήλια. Επειδή δεν μιλάω, ζήλια τώρα καταλαβαίνω τι λέμε. Μου άρεσε όμως, όπου άνθρωποι που είχαν διαφορετικές πολιτικές πλατφόρμες, γιατί εγώ είδα διαφορετικές πολιτικές πλατφόρμες στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπαίνω στην ουσία. Όχι. Μπαίνω στις. Μου άρεσε που είχαν μια, αν θέλετε, και εκεί είχαν προβλήματα στο εσωτερικό. Ναι, καλή μόνο, είναι τώρα, δεν αλλά δεν του κάνα παντιέρα να βγαίνει και να λέει «Α, στη Δυτική Αττική μου κάνει έτσι, Δεν είναι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κύριε Λιακούλη. Λοιπόν, δεν είναι Κυριακή, λοιπόν, ο δεύτερος γύρος. Δεν έχει τεθεί ζήτημα αν εσείς θα είστε όλοι μαζί τη Δευτέρα. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν έχει τεθεί κάτι. Θα είστε μαζί ενωμένοι όποιος και είναι ο επόμενος πρόεδρος. Δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Θεωρείτε ότι μπορεί να τεθεί. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εγώ θέλω να κάνω όμως κάποια σχόλια. Παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε και κάποιες επισημάνσεις. Είπε κάτι ο κύριος Ρωμανός για τη συμμετοχή. Ναι. Είναι οπτική του καθένα. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να υποτιμήσει
την συμμετοχή των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη Κυριακή ξεκάθαρα. Ναι. Γιατί? Γιατί φοβάται. Τι φοβάται? Αυτό που σχηματίζεται. Τι φοβάται? Αυτό που έρχεται. Το 300, λέει ο κύριος Ρωμανός, δεν είναι 400. Ναι, αλλά δεν είναι και 200. Προφανώς. Και όταν έχεις 65% αποχή στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, με έναν κόσμο που κάθεται στον καναπέ πεισματικά και αρνείται, όχι γιατί θέλει να ξεκουραστεί, αλλά γιατί λέει ότι συλλήφθην το πολιτικό σύστημα είναι για πέταμα, συλλήφθην. Αφορά όλους μας αυτό. Έτσι. Και κανένας δεν έχει άμμο μαχαιράκια. Όποιος νομίζει ότι θα βγει από αυτή την ιστορία λέγοντας εγώ είμαι διαφορετικός, ύπνοβαθή έχει κάνει. Για να πάμε λοιπόν στο προκείμενο. Η συμμετοχή ήταν πολύ καλή. Έδωσε ξεκάθαρα νικητή η συμμετοχή. Κράτησε όλους με ένα-δύο μπροστά. Με ένα-δύο μπροστά. Εγώ πρέπει να το επισημάνω αυτό. Δεν με ενδιαφέρουν τα 70-80 που λένε οι αρχηγοί και ούτω καθεξής. Δεν κάνω εγώ τέτοια στατιστική. Αλλά εγώ λέω ότι έδωσαν ένα μήνυμα η βάση του ΠΑΣΟΚ. Έδωσα ένα ισχυρό, κατά την άποψή μου, μήνυμα ότι εμείς θέλουμε συλλογικές αποφάσεις. Σας θέλουμε όλους μαζί. Συλλογικά σχήματα και σας θέλουμε όλους μαζί. Άρα, παραταξιακά χαρακτηριστικά. Δεν περισσεύει κανένας, είπε η βάση του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα την πετάξω εγώ την Άννα επειδή κάποιος την είπε φευγάτη ή τον πρίγκιπα ή τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο που θέλω να τον αλλάξω. Υπέρ της αξιοποίησης όλων την επόμενη μέρα. Άρα. Το πρώτο πράγμα που έχουμε είναι αυτό, ως δεδομένο. Είναι κεκτημένο πια από τη βάση. Αυτό είναι το κεκτημένο της πρώτης Κυριακής. Και ακούστε γιατί. Γιατί πολιτικά τη δύναμη και το καθαρό συμπέρασμα το δίνει η πρώτη Κυριακή, όχι η δεύτερη Κυριακή. Η δεύτερη Κυριακή είναι συμμαχίες κοινωνικές από κάτω. Δεν λέω εγώ κορυφής, να τα βρει ο Γερουλάνος με τον Ανδρουλάκη, ο Γερουλάνος με τον Δούκα, ο Δούκας με τη Διαμαντοπούλου, για να μιλάμε καθαρά έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι από κάτω ο κόσμος. Έχουν και συναντήσει σήμερα και ο Δούκας με τη Διαμαντοπούλου και λογικά και ο Ανδρουλάκης με τη Διαμαντοπούλου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πρέπει να γίνουν αυτές οι συναντήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, χθες, αυτό είναι το ένα συμπέρασμα που σας είπα. Άρα εγώ σας θέλω όλους μαζί. Χθες ο κύριος Γερουλάνος έδωσε ένα δισέλιδο φωτιά. Δεν ξέρω αν το αναλύσατε αυτό, αν είχατε το χρόνο, το χώρο κλπ. Κλπ. Η επικαιρότητα είναι και πολύ πυκνή. Έχουμε και πολέμους εκτός από τα εσωκομματικά. Αλλά όμως, τι είπε. Με τα ζητούμενα της επόμενης μέρας, εννοείται, έτσι. Αλλαγή πολιτική, αλλαγή καταστατική και αλλαγή στο έργο. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, λέει ο Γερουλάνος. Λέει ότι θέλω χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις γι' αυτό και μιλάει σε τρία σημεία. Για τον μη αποκλεισμό καθενός που έχει διαφορετική άποψη από τον επόμενο πρόεδρο, όποιος και αν είναι αυτός, και διαφωνίες σε ζητήματα οργανωτικά, σε ζητήματα θέσεων, απόψεων κλπ. Η αλλαγή αυτή μπορεί να εκφραστεί αν δεν αλλάξει ο πρόεδρος, αν επανεκλεγεί ο ίδιος πρόεδρος. Κοιτάξτε, κύριε Στάθη, εγώ θεωρώ ότι είναι κρίσιμα τα δύο επόμενα 24 ώρα. Και είμαι πολύ καθαρή σε αυτό. Θα σας πω γιατί. Ναι. Γιατί τώρα θα πρέπει οι δύο υποψήφοι, αυτούς που επέλεξε ο κόσμος να ξεχωρίσουν για το δεύτερο γύρο, θα πρέπει αναλυτικά, σοβαρά, πολιτικά, με χρονοδιάγραμμα να μας πούν τι θα αλλάξουν. Γιατί έχουμε θέσεις που έλεγαν. Άρα debate λέτε. Ακούστε, που δεν θα αλλάξω τίποτα, όχι θα αλλάξω κάτι, έκανα λάθη, αυτά είναι του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι. Σε αυτό πρέπει να ακούσουμε. Τι θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει. Σωστά. Τι θα αλλάξει. Θα αλλάξει πρόσωπα. Ωραία. Είναι μία αλλαγή. Θα αλλάξει πρόγραμμα. Θα αλλάξει καταστατικό. Θα αλλάξει συνεδριακές θέσεις κλπ. Πρόγραμμα. Η μάχη της Κυριακής έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και γιατί τη χαρακτηρίζω κρίσιμη. Αφήστε με μόνο αυτή τη φράση να πω, κύριε Στάθη. Έχει εθνικά χαρακτηριστικά η μάχη της Κυριακής. Δεν επιλέγουμε μόνο τον αρχηγό πρόεδρο, για μένα πρόεδρο, όχι αρχηγό, είναι άλλα τα χαρακτηριστικά εκείνα, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Επιλέγουμε τον επόμενο που θα σχηματίσει την κοινωνική πλειοψηφία για να γίνει κυβέρνηση. Μάλιστα. Συνεπώς, έχει βαρύτητα εθνικού χαρακτήρα. Εγώ θέλω να ακούσω εθνικό πρόγραμμα για τη χώρα, καθαρές γραμμές και πολιτική θέση ξεκάθαρη για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.